Είμαι ο Απόστολος ο Κομνινάκας από την Αγία Παρασκευή, τώρα πλέον συνταξιούχος δικηγόρος, φοιτητής τότε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, φοιτητής της νομικής. Μερικά χρόνια πίσω, πριν 5 χρόνια, είχαν περάσει 43 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έμαθα ότι ζει ο άνθρωπος που με έκρυψε όταν βγήκαμε, μετά μπήκε το τάγκ και βγήκαμε κυνηγημένοι, κρυφτήκαμε σε ένα διαμέρισμα πίσω από το Πολυτεχνείο, στην Μπουμπουλίνας. Θυμόμουν το όνομα του ανθρώπου αυτού και το χωριό του. Αντώνης Πρωτονοτάριος από την Κόρονο της Νάξου. Κάθε Ιοντονίου ανέβαινε ένα κεράκι στο όνομά του. Κρυφτήκαμε μέσα 8 φοιτητές. Πριν 5 χρόνια έμαθα ότι ζει τυχαία από έναν συμπατριώτη μας, Αγεσότη, που είναι παντρεμένος εκεί. Και πώς ανέφερα την Κόρονο, Κόρονο, σε αυτό το χωριό, όλο το έχω στην καρδιά μου. Γιατί ζούσε ο Μπαρμπαντώνης. Και πήρα μια παρέα και πήγαμε και τον βρήκαμε. Γιατί ήταν από τους ανθρώπους που σημάδεψαν, δεν σβήνει ποτέ. Και πήγα και το συνάντησα. 90χρονο πια, αλλά μια γλυκιά μορφή που έμαθα ότι ήταν και παλιά πρόεδρος της κοινότητας, τότε που και εγώ ήμουν πρόεδρος στην Αγία Παρασκευή. Και ήταν μια από τις ισχυρές μνήμες, τα λίγα χρόνια πίσω. Τα πολλά χρόνια πίσω πάμε στα 73. 72. Το 72 πέρασα στη νομική Αθηνών. Σεπτέμβρη μήνα αρχίσαν τα μαθήματα. Από τον Οκτώβρη του 72 είχε αρχίσει να ξεπηδάει από το φοιτητικό κίνημα ο αντιδικτατορικός αγώνος. Όλο και πιο έτυχε ανάμεσα αυτή την περίοδο. Και ζητάγαμε ελεύθερες φοιτητικές εκλογές, δημοκρατία στα πανεπιστήμια, γιατί παντού ήταν η σκιά της Χούντας. Σε κάθε αμφιθέατρο απ' έξω φύλαγε και ένας του σπουδαστικού της ασφαλείας. Να παρακολουθεί τι θα πούμε, μην πέσει μια κουβέντα κάτω. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν είχε αρχίσει να αναπτύσσεται το αντιδικτατορικό κίνημα στα πανεπιστήμια και ήρθε ο Φλεβάρης του 1973 με την κατάληψη της νομικής, η περίφημη ταράτσα της νομικής. Τι είχε προηγηθεί προηγουμένως, θα το συνδέσω και με τη Λινιούς, συμπατριώτες μας φοιτητές. Η κατάληψη της νομικής ήταν η πρώτη δημόσια και ανοιχτή αντιδικτατορική συγκέντρωση στην καρδιά της Αθήνας, στην Ακαδημίας, στην πλατεία της Ακαδημίας είναι το κτίριο της νομικής. Στην ταράτσα πάνω ακουστήκαν για πρώτη φορά συνθήματα δημοκρατία, ελευθερία, ψωμί, παιδί, ελευθερία, συμπαράσταση, λαέ, και άρχισε ο κόσμος να τολμάει, γιατί μέχρι τότε το σήμα ήταν αυτό. Σιωπή, υπακούει, μη μιλάτε, και οι περισσότεροι ήταν οι φοβισμένοι και οι πειθαρχημένοι. Άρχισε να ξεθερεύει ο κόσμος. Σπινθήρας που άναψε τότε και την εξέγερση, την κατάληψη της νομικής, ήταν η επιστράτευση των φοιτητών με ένα νόμο τότε της Χούντας, επειδή είχε δει να αρχίζει ότι φούντανε το φοιτητικό κίνημα, μεταξύ των πολλών άλλων, διέκοψε την αναβολή, γιατί για τις σπουδές μας πέραμε αναβολή στράτευσης. Διέκοψε την αναβολή και στράτευσε υποχρεωτικά τους πρωτοπόρους φοιτητές που ήταν πιο μπροστά, που ήταν επικεφαλής στις σχολές. Ένας από αυτούς ήταν και συμπατριώτης μας, ο μετέπειτα δήμαρχος ο Στρατής ο Πάλης, της φαρμακευτικής φοιτητής τότε. Και ένα από τα αιτήματα, συνθήματα αιχμής ήταν να γυρίσουν πίσω τα αδέρφια μας οι φαντάροι, οι επιστρατευμένοι από την ταράτσα τους, μαζί με τα συνθήματα κάτω δικτατορία, ζήτω δημοκρατία κτλ. Και δεν θα ξεχάσω επίσης, ήταν χαρακτηριστικό τι είχε σε αυτήν μια πλευρά και τι από την άλλη. Η έγκληση που ήμασταν πάνω στην ταράτσα και φωνάζαμε τα συνθήματα συμπαράσταση λαέ, 6 χρόνια αρκετά θα γίνουν 7, δημοκρατία, ελευθερία κτλ. Στο ισόγειο ήταν οι φιλοχουντικοί φοιτητές και τα όργανα του καθεστώτος που είχαν κλείσει τις εισόδους και τα συνθήματα τους ήταν τα κουμούνια στο στρατό και οι φοιτητές εδώ. Δηλαδή αυτοί που διακόπηκε η αναβολή τους και τους επιστρατεύσαν υποχρεωτικά και σταματήσαν οι σπουδές τους ήταν τα κουμούνια. Όποιος ήταν αντίθετος στο καθεστώς ήταν έπαιρνε την αυτή κουμούνια. Και οι φοιτητές εδώ και λέω τότε 19 χρόνο παιδί ήμουν, ένα χρόνο μετά από την φοίτησή μου στο γυμνάσιο εδώ. Ξέρω ότι από τα πιο ιερά πράγματα καθήκοντας έναν πολίτη Έλληνα και οποιονδήποτε να υπηρετεί στην πατρίδα ως στρατιώτης. Αυτοί το βλέπουν σαν τιμωρία. Τα κουμούνια στο στρατό και οι φοιτητές εδώ. Αυτό ήταν το πνεύμα των δίθεν πατριωτών. Θεωρούσαν ακόμα και την υπηρεσία στην πατρίδα του στρατό τιμωρία.
Τότε λοιπόν έπεσε το πρώτο ξύλο, αλλά ήταν και ο πρώτος σπινθήρας ανοιχτά. Είχαν και προηγούμενα, μην ξεχνάμε ότι είχε πολύ κόσμο στις εξορίες, στις φυλακές, συλλήψεις, βασανιστήρια συχνά τακτά. Αλλά μπήκε η φωτιά και με αιχμή το αίτημα για ελεύθερες φοιτητικές εκλογές συνεχίσαμε. Ήρθε ο Σεπτέμβρης που γυρίσαμε ξανά στα πανεπιστήμια και το φοιτητικό κίνημα άρχισε να φουντώνει ξανά. Πάλι με αιχμή το αίτημά μας για ελεύθερες φοιτητικές εκλογές. Είχε γίνει και στην ΑΣΟΕ ένα κίνημα για τον δημοκρατικό χάρτη της παιδείας. Και φτάσαμε παραμονές του Πολυτεχνείου στις 14-15 Νοεμβρίου που κάναμε συνελεύσεις στις σχολές να προβάλλουμε αυτό το αίτημα. Εμείς στη νομική μάθαμε ότι παράλληλα είχαν συνελεύσεις στο Πολυτεχνείο και μάθαμε ότι γίνανε επεισόδια και κατέβηκε η αστυνομία και γινόταν κυνηγητό και συλλήψεις και έπεσε η σύνδεση όλοι στο Πολυτεχνείο. Και βρεθήκαμε από πολλές σχολές μέσα στο Πολυτεχνείο συνελεύσεις. Την δεύτερη μέρα, την Πέμπτη, αποφασίστηκε να κλειστούμε μέσα στο Πολυτεχνείο. Η κατάληψη έγινε. Στήθηκε και ο ραδιοφωνικός σταθμός. Αρχίσαν οι εκπομπές και σιγά σιγά από την Αθήνα και πιο πέρα να ακούγονται τα συνθήματα. Πρώτη φορά ήταν ένα ταρακούνημα μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Με συνέπεια, την δεύτερη και τρίτη μέρα, ειδικά την Παρασκευή, αυτό το φοιτητικό, ο φοιτητικός ξεσηκωμός, το φοιτητικό κίνημα, πλαισιώθηκε από το λαϊκό εργατικό κίνημα και ακόμα και τους αγρότες. Δεν θα μου σβήσουν από την μνήμη. Από τη μια, η συμπαράσταση του εργατικού κίνηματος έχει μείνει στα μάτια. Μόνο ένας εργάτης που ερχόταν από την Πατησίων προς το Πανεπιστήμιο, η ομάδα των εργατών που ερχόταν για συμπαράσταση, κρατούσε στο χέρι του ένα γνωστηριώδης οικοδόμος που ήταν ένα ηλεκτρικό τριβείο, τον τροχό, και φώναζε. Εμείς πια ενθουσιασμός. Απ' την άλλη, οι αγρότες των μεγάρων με τα τρακτέρ, που είχαν αυτοί αντίστοιχα αιτήματα αρκετών ημερών πριν, τους πήραν τη γη για να την δώσουν, νομίζω, στο Λάτσι, σε έναν μεγαλοκεφαλούχο για να κάνει διελιστήρια, για να ξεροκόμματο, τους πέραν τη γη με το ζόρι, και είχαν επαναστατήσει οι μεγαρείς, βρήκαν αφορμή από το ραδιόφωνο του Πολυτεχνείου κτλ. Κατέβηκαν κι αυτοί. Οπότε καταλαβαίνετε τον ελληνικό ενθουσιασμό. Ενώθηκε λοιπόν το φοιτητικό κίνημα με το εργατικό λαϊκό και έγινε ένας παλαϊκός ξεσηκωμός. Αυτό που ταρακούνησε και ανησύχησε τη Χούντα. Με όλα αυτά, με το ξεθάρεμα, αν μέσα ήμασταν 3-4.000 από τους φοιτητές των πανεπιστημίων, μπήκαν μέσα και εργάτες. Και αρκετοί προβοκάτορες βεβαίως. Πάρα πολύ. Εγώ συνάντησα. Δεν είναι καλό να τα λέμε. Συμπατριώτη, εν πάση περιπτώσει. Που ξέραμε ότι ήταν όργανα τη και ερχόταν, ήταν μέσα για να καρφώσουν. Όπως συνάντησα και τον παπά που σας έλεγα προηγούμενα, τον φοιτητή της θεολογικής, τον Λαγουδάκη, έναν εξαιρετικό λεβέντη ιερέα που ήταν εναντίον του καθεστώτος και είχε έρθει και στο Πολυτεχνείο μέσα για συμπαράσταση. Ήταν αυτός που μας είχε φέρει τα ψωμιά στη νομική όταν ήμασταν έγκλειστοι. Και να γυρίσω λίγο πίσω, γιατί είπαμε ότι δεν πειθαρχήσαμε σε αυτούς που λέγαν «Μη μιλάτε, σιωπάτε το καθεστώς σε μια χαρά», για να σας πω τις δυο πλευρές, δεν ήταν μία μονάχα. Μετά τα γεγονότα της νομικής υπό και τον φοιτητικό ξεσηκωμό που πρώτη φορά έπαιρνε τέτοια δημοσιότητα, η ταγή, οι ηγέτες της τότε κατάστασης, θρησκευτικός ταγού, μας προέτρεπαν «Μη μιλάτε, μην διαμαρτύρεστε», η επανάστασή μας φροντίζει για όλα σας, και μας ήρθε μια επιστολή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυθύμνης. Να καθίσουμε φρόνιμα, να κοιτάζουμε μόνο τα μαθήματά σας. Να κοιτάζετε τα μαθήματά σας. Η επαναστατική κυβέρνηση φροντίζει και είμαι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσει όλα τα αιτήματά σας και πρεπόντως. Μας καλούσε λοιπόν να μείνουμε, να κάτσουμε στα αυγά μας στην ουσία. Την ίδια στιγμή όμως, από την άλλη πλευρά, εκτός από αυτόν τον θρησκευτικό ηγέτη, και ο άλλος που ακούσαμε μετά να λέει ότι δεν πήρε είδηση ότι γινόντουσαν βασανιστήρια επί Χούντας, γιατί εκείνος διάβαζε και δεν πήρε είδηση. Εμείς δεν διαβάζαμε. Την ίδια στιγμή, όταν ήμασταν έγκλειστοι λοιπόν στην νομική, γυρίζω λίγο πίσω, μια μετέπειτα λαμπρή μορφή
όντας έγκλειστοι εμείς στο αμφιθέατρο της Αρυπόλων, την πλευρά της Σόλωνος, από τα παράθυρα, από την απέναντι πολυκατοικία της Σόλωνος, ένας ιερωμένος ρασοφόρος μας έκανε μηνύματα με τα χέρια και ανοίξαμε τα παράθυρα και μας πετάγαν κουλούρια. Μάθαμε μετά ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, τότε αρχιμανδρίτης, είναι ο νυν αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ο Αναστάσιος, μια εξαιρετική μορφή, έγινε στη συνέχεια καθηγητής θεολογικής, που ήρθε συμπαραστάτης στον αγώνα μας. Από τη μια μεριά λοιπόν είχαμε έναν θρησκευτικό, γιατί να μας εκαθίσει στα αυγά σας η επανάσταση, φροντίζει για όλα να είστε φρόνιμοι, να μην διαμαρτύρεστε, να μην εξαγείρεστε. Και όλος μέσα στη φωτιά της Χούντας ερχόταν για συμπαράσταση, και όλος ήταν και μέσα στο Πολυτεχνείο. Ερίστο εν παρόδο ότι αυτός ο ιερέας ο Λαγουδάκης, αμέσως μετά την απελευθέρωση, τον Ιούλιο, Σεπτέμβριο θυμάμαι, φθινόπωρο, σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το τροχαίο το βάζει πολλά εισαγωγικά. Επανέρχομαι στο Πολυτεχνείο. Όντας στην καρδιά της Αθήνας, τη δεύτερη μέρα, με το ραδιοφωνικό σταθμό να εκπέμπει όλο και ευρύτερα. Ακουγόταν μέχρι την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλονίκη, ξεσηκωνόντουσαν και οι λοιποί φοιτητές. Πολλοί κόσμος έξω, χιλιάδες λαού για συμπαράσταση. Το καθεστώς, ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία είχαν πλακώσει από τις απέναντι πολυκατοικίες και παίρναν τα γεγονότα, τα αναμεταδίδαν. Αυτό ήταν καρφί στο μάτι του καθεστώτος. Φοβούμαι λοιπόν μήπως το πράγμα ξεφύγει από τα χέρια τους. Το βράδυ της Παρασκευής κατέβηκε ο στρατός και τα τάγκς. Ενόμασταν εμείς έγκλειστοι. Ήταν κλεισμένες οι πύλες όλες πίσω από τις πύλες αυτοκίνητα καθηγητών, φραγμοί για να μην μπορεί να μπει κανείς μέσα. Τα τάγκς και ο στρατός ήρθαν να σώσουν την πατρίδα από τον εχθρό. Εμείς βεβαίως δεν είχαμε τίποτα, άοπλοι ήμασταν. Άρχισε να υπάρχει. Στην αρχή φωνάζαμε, γιατί δεν φαντάρι απλή ήταν. Θυμάμαι το σύνθημα αδέρφια μας φαντάρι. Στην αρχή τους πετάγαμε νεράζια πάνω στα τάγκς. Καταλάβαμε ότι με τα νεράζια δεν πολεμάς τα τάγκς. Και για να τους συγκινήσουμε, αρχίσαμε να φωνάζουμε αδέρφια μας φαντάρι. Ο σταθμός εξέπεμπε. Αφού κυκλώθηκε το Πολυτεχνείο και δεν μπορούσε πια να μπει κανείς μέσα βεβαίως, αρχίσαν οι διαπραγματεύσεις. Οι συνάδελφοί μας από την Οργανωτική Επιτροπή της Κατάληψης ήταν μπροστά και είχαν συνδιαλλαγή συνομιλίες με τους αξιωματικούς. Αυτοί βλέπαμε και εμείς ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δεν είχαμε την, θα κάναμε το κούγκι εκεί, δεν ήταν. Και μας λέγανε ότι θα σας επιτρέψουμε να βγείτε έξω, δεν θα περάξουμε κανέναν. Και λίγο πολύ το χάψαμε. Ότι θα ανοίξουμε τις πύλες, να βγούμε και θα περαχτεί κανείς. Τραβηχτήκαμε μέσα, είπαμε να άρχισε μια συνεδρία, μια συνέλευση για να δούμε τι θα κάνουμε, αλλά προς τα εκεί όδευε το πράγμα. Και ενώ λοιπόν μας έλεγαν θα βγείτε έξω χωρίς να περάξουμε κανέναν, το τάγκς που ήταν μπροστά στην πύλη και είχε τον πύργο πάνω και την μπούκα το περίπου απάνω μας, ξέφυγε, κάνει πίσω και γυρίζει ο πύργος ανάποδα, δηλαδή κάνει προς τα πίσω. Λέμε, το κάνει για να ανοίξει η πύλη και πλησιάσαμε προς την πύλη. Πια λέμε θα βγούμε, θα φάμε ξύλο, θα βγούμε. Αν δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Έκανε πίσω και έκανε τον πύργο ανάποδα για να μπορέσει και εόρμησε και έπεσε πάνω στην πύλη. Ακόμα θυμάμαι τα παιδιά που ήταν απάνω στις κολόνες. Ρίχνοντας την πύλη πέσαν και οι φοιτητές καταπλαγωθήκαν. Τρομάξαμε, τι λέγαμε πια, ότι αυτή είναι αδίστακτη. Πέρασε το τάγκ πάνω από την πύλη, πάνω από τα αυτοκίνητα που καταπλακωθήκαν. Δεν ξέραμε τότε, πιστεύουμε ότι σκοτωθήκαν επί τόπου. Εμείς είμαστε στα 20-30 μέτρα από την πύλη αυτή. Έντρομοι, τρέξαμε πάνω προς τα προπύλια. Θεωρούσαμε ότι αυτή, όταν μπήκε μέσα του τάγκ, ξαναγύρισε την μπούκα επάνω μας. Άρα αυτός θα γαζώσουν. Ήταν πια τέτοιος ο φόβος που έσπασε. Αυτό το νιώθω, έσπασε το φράγμα του φόβου. Δεν καταλαβαίναμε πια τίποτα. Λέμε, τελειώσαμε, εδώ ήμασταν. Αφού γύρισε και την μπούκα, λέμε, αυτοί είναι αποφασισμένοι. Ορμήσαν μέσα ευτυχώς οι στρατιώτες και όχι οι αστυνομικοί χωροφύλακες. Γιατί είχαμε με αυτούς πολλά προβλήματα και θα βγάζαν πολλά αποθυμένα. Εμείς τρέξαμε καταρχήν μέσα να κρυφτούμε στις αίθουσες, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, απόγνωση. Μπήκαν οι στρατιώτες με τα όπλα και τους απόκειμα και αρχίσαμε να βγαίνουμε πια μας να μας βγάλουν από τις αίθουσες που είχαμε στριμωχτεί. Εγώ θυμάμαι βγήκαμε με τα χέρια 19 χρόνια παιδί ψηλά και με έβρισε ένας φαντάρος, κατέβασε τα χέρια σου κάτω βρε. Ακατονόμαστε και με μια κλωτσιά που αρπάω, τα σκαλιά των προπηλαίων που ήταν καμιά 30 τα έκανα με δύο άλματα.
και βγήκαμε πια μπροστά, όλοι χτυπημένοι και τα λοιπά, ό,τι όσοι ήταν, μέρες, δύο μέρες πέφτανε τα κρυγόνα και τα λοιπά, να βγούμε. Τρεις πύλες ήταν, η κεντρική, η πύλη του Πολυτεχνείου, που είχε μπει το τάγκς, και δύο πλαϊνές, το ΣΥΤΣ στον Άρα. Από την μπροστινή ήταν τα φώτα, οι προβολείς, στις πλαϊνές σκοτεινά. Πιανόμασταν αλυσίδες για να βγούμε. Αριστερά-δεξιά τις πλάγες ήταν σκοτεινά, φοβήθηκα, αλλά από την κεντρική, και όσες φάμε. Τεστήκαμε αλυσίδα και εγώ άμυρος, πιάστηκα, ήμουν ο τελευταίος από δεξιά. Και φώναζα κάποιον να έρθει από δίπλα για να μείνουμε στην άκρη. Βγήκαμε έτσι. Αλλά ήταν τύχη, μου φαίνεται. Βγαίνοντας από την πύλη, στρίψαμε δεξιά και έτσι μπήκα εγώ από την πλευρά του τοίχου. Γιατί περνάγαμε από μια στοά με υποκοπάνους και ρόπαλα, την τακλόμηση, και βαράγαν, πηδάγαμε πάνω από χτυπημένους. Με να μου ήρθε εξόφαλτσα. Και τρέχοντας κυνηγημένοι, βγήκαμε στην παράλληλο μετά την Μπουμπουλίνα. Δεν ήξερα ότι εκεί ήταν τα κρατητήρια της Μπουμπουλίνας, τότε μέσα στον πανικό. Και οι μπροστινοί μας που τρέχαν πατάγαν κουδούνια πολυκατοικιών για να κρυφτούμε κάπου. Είδα σε μια πόρτα πολυκατοικίας που πατάγαν και η οποία άνοιξε, μέχρι να προλάβω, μέχρι να πάω, έκλεισε η πόρτα και μείνε με αμανάτη. Ήμασταν 6-7 φοιτητές. Απέναντι, στον άρχο, βλέπαμε μπλόκο από την αστυνομία. Λέει, πού πάμε τώρα. Από τον φόβο μας, τι πάει, τελειώσαν, μας πιάσαν. Στο παράθυρο ενός υπογείου με το πεζοδρόμιο στοιχηματίζεται ένα σαχαντάκι. Πήδηξα μέσα εκεί, γιατί έβλεπα ότι έρχονται τα απέναντι στα 100 μέτρα. Ήταν ένα κρυφτό. Και ένα το άρεσε, είδε και έπεσε πάνω μου. Λέω, κρύψω, σκύψε, αν μας είδαν, τελειώσαμε. Περάσαν και δεν μας είδαν. Ξαναβγήκαν πάνω, πατήσαν πλάκα το κουδούνι και πέσαμε σαν τον Άγιο άνθρωπο. Στον Μπέμ μας άνοιξε η πόρτα, μπήκαμε μέσα. 8 άτομα σε ένα διαμέρισμα. Το Αντώνη Πρωτονοτάριο, από τον κόνο εκεί μας συστήθηκε. Τρομαγμένοι, άλλοι σπασμένα κεφάλια. Εγώ ήμουν σε πιο καλή κατάσταση. Μείναμε μέχρι το πρωί εκεί. Βέβαια, σε λίγη ώρα, δεν υπολογίζουμε, 3-4 η ώρα, περνάγαν με τις ντουντούκες στο μεγάφωνα, αυτοί που είχαν πια μπει και είχαν διάσει το Πολυτεχνείο στρατιωτική, και φωνάζαν, όσοι κρύβουν φοιτητές στα σπίτια τους θα τους βγάλουν, θα γίνει έλεγχος και έφοδος στα σπίτια. Η καρδούρα μας χτυπούσε και μας έγνεψε ο Μπαρμπαντώνης, μη φοβάστε, δεν ανοίγω σε κανέναν. Και μισή ώρα χτύπησε το κουδούνι. Τους συναδέλφους που πέστα μέσα στους συμφοιτητές, θυμάμαι ένας, δεν γνωριζόμασταν, που είπε, αν μπει κανείς μέσα και είναι ένας, θα το ορμήξουμε. Το κατάλαβε ο Μπαρμπαντώνης και μας είπε σιωπή. Δεύτερο, τρίτο κουδούνι δεν άνοιξε, αλλά μετά το πρωί διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν αστυνομία που χτύπαγε. Ήταν η σπιτονική κυράτα από κάτω διαμερισμένο, που και αυτή έκρυβε φοιτητές, να μην τα περιλογούμε. Βγήκαμε το Σαββάτο κατά τις 10-11, ένα-ένα σιγά σιγά, γιατί ο άνθρωπος έπρεπε να αδειάσει το σπίτι του. Και γυρίσαμε, περάσαμε την πλατεία εξ αρχείων, να φτάσω στην Ακαδημίας, και όταν μπήκα στο λεωφορείο μέσα, πήγα να βγάλω το φοιτητικό πάσο από το Σεάρα, ήμουν λέτσος καμωμένος 3 μέρες. Και πηγαίνοντας να βγάλω το πάσο για να κόψω, να δείξω μισό εισιτήριο, βγήκαν και οι προκηρύξεις που είχα στην τσέπη μου και το μαρκαδόρος που γράφαμε τα συνθήματα μέσα στο Πολυτεχνείο. Τα μάζεψα και είχαν ότι μισό διπλό κόψτε. Και φτάσαμε στο σπίτι πια. Είναι σκηνές που δεν, παρότι περάσαν 48 χρόνια, εγώ νομίζω ήταν τώρα χτες προχτές. Αλλά ήταν ένα, εκτός από ότι σημάδεψε τη ζωή μας για λίμωνο, σημαδέψαν τη ζωή αυτά τα γεγονότα. Ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και παραμένει αυτό το μήνυμα μέχρι τώρα για την νεολαία, ότι κανένα καθεστώς, όσο καταπιεστικό και να είναι, όποια δικτατορία και να είναι, δεν αντέχει αν ο κόσμος νιώσει τη δύναμη και ξεσηκωθεί. Ήταν μια σπίθα, μια φλόγα η δική μας της φοιτητικής νεολαίας που συμπαρέστηκε και συνένωσε, μετατράπηκε σε παλαϊκό κίνημα. Ήταν η απαρχή της πτώσης της Χούντας. 7-8 μήνες μετά έπεσε με δραματικό τρόπο, γιατί συνετέλεσε αρνητικά σε το εισβολή στην Κύπρο, αλλά είναι ένα μήνυμα και προς την νεολαία και σε όλο τον κόσμο ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Η οργανωμένη απειθαρχία και ανυπακοή σε οποιονδήποτε δυνάστη μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, με τον οργανωμένο αγώνα της νεολαίας και τέλος, η νεολαία που πάντα είναι πρωτοπόρα. Λοιπόν, στην κάτω φωτογραφία
Είναι η ιδρυτική συνέλευση, από την Ιδρυτική Συνέλευση, το πρώτο Διοικητικό Συμβουλίο των Μυτιλινιών Φοιτητών στην Αθήνα. Αυτό είναι αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Είναι τα πρώτα παιδιά που με κάποιους γνωριζόμασταν, γιατί είναι και από το Γυμνάσιο Καλονής και Γιάς Παρασκευής, και φοιτητές που ήταν από τα πρώτα συμβούλια, ο Σταρτής ο Πάλης, μετέπειτα δήμαρχος Μυτιλίνης, γίνει φαρμακοποιός, ο Περικλής ο Καρέκος από την Καλονή, ο Νικόλας Θεολόγου, Θεός χωρέως τον συγκάτοικός μου από την Αγία Παρασκευή, ο Αναστασάτος από το Μόλυβο, ο Γιώργος Αντωνιάδης, συνεξιούχος καθηγητής, ο Μίτσος ο Μπουρνούς, εγώ, ο Μιχάλης Αξιωμάκαρος από την Αγιάσο και ο Αλέκος ο Ρούντας από τη Βατούσα. Ήταν η Ιδρυτική Συνέλευση λίγους μήνες μετά την πτώση της Χούντας, του Φοιτητικού Συλλόγου των Μυτιλινιών, με πολύ σπουδαία δράση Λεσβική Ένωση Σπουδαστών, και στα πολιτικά και στα πολιτιστικά και στα κοινωνικά της Λέσβου. Και επάνω είναι η φωτογραφία μέσα του Πολυτεχνείου. Είναι στα προπήλαια του Πολυτεχνείου, την δεύτερη μέρα, την Παρασκευή το βράδυ. Είναι από το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που είχε δημοσιευτεί. Είναι η φάτσα μου μπροστά και πάνω ο Νικόλαος Αξιλούρης, που τον έχουμε στους ώμους. Τραγουδάει τα Ξαστέρια είχαν θεί για συμπαράσταση μαζί με τον Σταύρο Ξαχάκο. Εγώ ήμουν στην πύλη τότε περιφρούρηση, τον μπήκαν μέσα για συμπαράσταση. Το μεγάλο μας τσίρκο τότε παζόταν. Η φοβερή θεατρική παράσταση που τους ξέραμε, γιατί κάθε εβδομάδα πήγαμε στην παράσταση. Ήταν συγκλονιστικό γεγονός για τα χρόνια της Χούντας. Τον πήραμε στους ώμους και τον ανεβάσαμε στα προπύλαια και τραγουδάει την Ξαστεριά. Δεν έφερε το Ξυλούρι, στην Κοντούλη, εδώ τον Νικό, αλλά τον έχουμε στους ώμους μας. Και έμεινε αυτή η φωτογραφία από την πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Τότε πού να πούμε ότι ήμασταν, όταν γυρίσαμε διωγμένοι και κλείσαν τα πανεπιστήμια και ήρθαμε εδώ στα σπίτια μας, στη Μυτιλίνη πίσω, όλοι οι μεγάλοι και οι γονείς μας ακόμα, δεν πιστεύω να ήσταν με αυτούς εκεί που αναστάτησαν και ξέρω τι δουλειά είχαμε με αυτούς. Αλλά σε μια εβδομάδα είχε έρθει η φωτογραφία, η εφημερίδα, και πήγε ένας φοιτητής φαρμακευτικής και δέχτηκε στον πατέρα μου, με Παρασκευά. Κοίτα ο Αποστόλης, ότι ήρθε και μου πει, είσαι που δεν ήσουν. Αλλά είναι αυτά τα βιώματά μας που μας σημάδευσαν και μας ακολουθούν σε όλα τα χρόνια. Γιατί αυτή ήταν η βάση, αυτό ήταν ο σπινθήρας που μας καθοδήγησε και στα μετέπειτα βήματά μας και στην κοινωνία και στην πολιτική και σε αυτά. Γιατί είδαμε τι είναι να μην υποτάσσεσαι, να μην δέχεσαι τις συμβουλές και την ένοχη σιωπή, σοπάστε, μην μιλάτε, δεν πέφτει μόνη της καμιά δικτατορία, κανένα δικτατορικό καθεστώς. Κάποιοι χρειάζεται να απειθαρχήσουν, οργανωμένα βέβαια, και να αντισταθούν, και αυτό είναι το μήνυμα και στην νέα γενιά, γιατί έχει και έντονα δημοκρατικό χαρακτήρα και αντιμπεριαλιστικό. Αν θυμάστε, αν έχετε δει τις φωτογραφίες στις πύλες του Πολυτεχνείου, έξω η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ξέραμε η Χούντα ποιον δημιούργημα ήταν. Αυτό ήταν το, από τα αιτήματα, γιατί νιώθαμε πολύ καλά πίσω. Δεν ήταν μια χούφτα ανέντιμα, που ήταν ανέντιμη για προδοτών αξιωματικών που κάναν τη δικτατορία, είχαν τους προστάτες τους από πάνω. Οι ίδιοι που δεν προστάτεψαν την Κύπρο. Και αυτά τα μηνύματα δεν σβήνουν, όσο και αν κάποιοι θέλουν να τα αποσιωπήσουν, να παραχαράξουν την ιστορία. Ήταν τα συνθήματα και τα μηνύματα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και παραμένουν επίκαιρα μέχρι και τώρα.